Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Οπότε έχουμε πάρα πολλά σήμερα να σας πούμε. Δυστυχώς η επικαιρότητα τρέχει και μόνο άσχημες ειδήσεις έχουμε. Άσχημες ειδήσεις παντού. Σε όλους τους τομείς. Παντού. Οικονομία. Το κακό στο χειρότερο. Έγκλημα. Άστο γι' αυτό. Βλέπουμε να γίνονται σημεία και τέρατα. Σημεία και τέρατα στη χώρα. Ανδρέα Καραγιάννη, πάμε λίγο σε σένα. Γιατί υπάρχει αυτή τη στιγμή μια μεγάλη αντίδραση στο Άγιον Όρος και καταγγέλουν οι γέροντες για το σούπερ μάρκετ το οποίο έχει γίνει στο Άγιο Όρος. Τι ακριβώς εννοούν? Ναι, είχαμε μια παρέμβαση από το γέροντα πρόδρομο από τη Σκήτη, όπου ουσιαστικά διαφωνεί με την απόφαση της Ιεράς Μονής Μεγής της Λαύρας να παραχωρήσει χώρο στις καριές, το λεγόμενο το παλιό μαγαζί, ας πούμε, που ήταν εκεί που φιλοξενούσε τον ναό του Αγίου Γεωργίου παλαιότερα, μετά έγινε σαμαράδικο και όπως είπαμε τώρα θα φιλοξενήσει σε 500 τετραγωνικά το νέο σούπερ μάρκετ γνωστής αλυσίδας. 4.000 τετραγωνικά, μας είπες χτες. 4.000 τετραγωνικά. Το συνολικό εμβαδό του όλου του κτηρίου το είναι πούμε. Αυτό. Τώρα μιλάμε μόνο για το χώρο που θα στεγαστεί το μάρκετ. Κάτσε για να καταλάβουμε. Θα μπει όντως κανονικό σούπερ μάρκετ στο Άγιον Όρος? Ναι, στις Καριές. Οι Καριές είναι η πρωτεύουσα του Αγίου Όρους, είναι δίπλα από το Πρωτάτο, όπου εκεί υπάρχει η εικόνα της Παναγίας Άξιον Εστί. Αυτό λοιπόν έκρινε η Ιερά Μονή Μεγής της Λαύρος ότι πρέπει να παραχωρήσει το ακίνητο αυτό και για δικό της όφελος να αξιοποιήσει ένα ακίνητό της, αλλά και για το γεγονός ότι δεν υπήρχε, δηλαδή το αποδίδουν στον ανταγωνισμό και ότι υπήρχε μόνο ένα κατάστημα παντοπολείο το οποίο λειτουργούσαν κάποιοι προσκυνητές και δεν παρήχε τα απαραίτητα προϊόντα. Οι γέροντες γιατί λένε ότι πού είναι το κακό, για ποιο λόγο αντιδρούν? Αντιδρούν διότι θεωρούν ότι είναι εκτός του πνεύματος του μοναχισμού το να εγκαθιδρυθεί και να δημιουργηθεί ένα σούπερ μάρκετ συγκεκριμένο εκεί. Γιατί όπως ξέρετε στο Άγιον Όρος δεν επιτρέπονται όλα τα προϊόντα. Δεν ας πούμε η κατανάλωση ίνου, η κατανάλωση υπερβολικού φαγητού σε περίοδους νηστείας. Κάποια άλλο είδους προϊόντα καλοπισμού είναι προϊόντα τα οποία απαγορεύονται στο Άγιον Όρος. Και βάζουν τον πειρασμό εκτός μέσα του κανονισμού. Και αυτό το οποίο αναφέρουν είναι το εξής. Στο Άγιον Όρος υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων που έρχονται. Είναι οι μοναχοί, οι οποίοι διακονούν μέσα και οι γέροντες και μένουν μέσα, και είναι και οι προσκυνητές. Και οι μεν και οι δε. Δεν ξέρω αν με ακούτε. Σε ακούμε, προσοχή, με προσοχή. Και οι μεν και οι δε τι λένε? Σε ακούμε. Μίλησε, ακούμε εμείς. Μάλιστα, έχουμε πρόβλημα. Πάμε τώρα. Τραγικό πάντως, φίλε. Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα. Πάμε σε σένα, Πάνο Τζίφα, γιατί ψάχνουν να βρουν το ροζ κανάλι του 42χρονου διαδικτυακού μαστροπού που βασάνιζε άτομα με ειδικές ανάγκες. Έτσι. Και νομίζαμε λοιπόν, Φίλιππο, ότι ο 42χρονος από το Κερατσίνι, παρακαλώ, ότι έχει μόνο μία σελίδα στο YouTube όπου εμφανίζονταν μόνο δύο άτομα. Δηλαδή, η 21χρονη και ο 25χρονος με την νοητική στέρηση. Έλα όμως που οι αρχές λίγο-λίγο αρχίζουν με το μύτο της Αριάδνης και φτάνουν πού? Φτάσανε στο να βρούνε ότι είχε ιστοσελίδα στο λεγόμενο σκοτεινό διαδίκτυο, και μάλιστα θύματα του πολλά άλλα άτομα, ανάμεσά τους και μία κοπέλα η οποία εμφανίζεται σε ένα σκληρό σοκαριστικό βίντεο να κάνει τι? Στοματικό έρωτα live on camera έναντι αντιτίμου 150 ευρώ. Η κοπέλα μάλιστα δεν είναι Ελληνίδα και το λέω για να μην παρεξηγηθεί με την 21χρονη με την νοητική στέρηση. Είναι νέο πρόσωπο το οποίο μάλιστα ψάχνουν οι αρχές όπως και για τα δύο άλλα παιδιά τι θα κάνουν με αυτά τα τρία νέα άτομα, σε ποιες δομές θα πρέπει ή μπορούν να φιλοξενηθούν. Ωστόσο ο συγκεκριμένος 42χρονος σήμερα περνάει την πόρτα του εισαγγελέα προκειμένου να του αποδοθούν όλες οι κατηγορίες. Στην κατοχή του, παρακαλώ, έχουν βρεθεί μεταξύ άλλων ένα taser, δηλαδή ένα σύστημα ηλεκτρονικής κένωσης που μπορεί να σκοτώσει. Ηλεκτρικής. Ένα taser δηλαδή. 4 γάντια του box, από αυτά που βλέπαμε να παίζουν ξύλο τα δύο ανήλικα παιδιά, ένα tablet, 2 σκληροί εσωτερικοί δίσκοι, 2 λάπτοπ, ένα κινητό τηλέφωνο
και 12 συσκευασίες σπρέι αφρού, όπως επίσης και 2 πινακίδες κυκλοφορίας. Η δράση του, όπως βλέπετε, δεν έμεινε μόνο στο γεγονός της ασέλγειας και της κακοποίησης. Εδώ μιλάμε για έναν εγκληματία του κοινού ποινικού κώδικα. Διπλές πινακίδες, μαστροπός, τέζε... μαστροπός του διαδικτύου. Και όχι, μόνο. Και όχι μόνο. Ανδρέα Καραγιάννη, εχθές μιλούσαμε και λέγαμε ότι θα σκάσει βόμβα και για ένα άλλο site αντίστοιχο. Έτσι ακριβώς. Για ένα κανάλι μάλλον του, στο διαδίκτυο μέσα του YouTube, το οποίο κερδίζουν δεκάδες χιλιάδες ευρώ εβδομαδίως, κάνοντας παρόμοια έκτροπα. Ακριβώς. Κερδίζουν πάνω από 1.000 με 2.000 ευρώ στο κάθε βίντεο και συνήθως η συχνότητα είναι, όπως ακριβώς είπατε, μέσα στη εβδομάδα φτιάχνουν ένα βίντεο. Να πούμε ότι αυτό το οποίο αποκαλύψαμε χθες είναι ότι ο λογαριασμός που βρήκανε και συνέλαβαν είναι ο μικρός. Υπάρχει και μεγάλος λογαριασμός με 130.000 ακόλουθους, ο οποίος δεν ξέρουμε πώς και με τι τρόπο έχει απενεργοποιήσει αυτές τις μέρες το προφίλ του για να μην γίνει αντιληπτός από τις διοκτικές αρχές. Γνωρίζουμε όμως ότι οι ικανοί αξιωματικοί και της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος είναι στα ίχνη του, γιατί υπάρχουν ηλεκτρονικά ίχνη, τα βίντεο είναι πάνω, υπάρχουν και συνδετημόνες του κυρίου αυτού σε αυτά τα οποία έκανε ήταν πάρα πολλοί άνθρωποι, διάσημοι, celebrities, trappers, οι οποίοι πήγαιναν εκεί και έδιναν, ουσιαστικά επικροτούσαν το έργο που πράττει ο συγκεκριμένος κύριος. Μάλιστα. Απίστευτα πράγματα. Να σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα Καραγιάννη, και το Εκκλησία Online. Πάμε τώρα σε ένα Σπύρο Μαύρη, γιατί έχουμε μπλοκ, ακούστε πού, στις νεκροψίες. Να μου τσάγινε αυτά τα πράγματα. Μπλόκο στις νεκροψίες. Αυτό το προκάλεσε η απόφαση του Πανεπιστημίου Αθηνών, να πούμε, επαόριστον αναστολή αποστολής υλικού από την Πάτρα, συγκεκριμένα προς εξέταση στα εργαστήρια του. Είναι αυτό. Όπως αναφέρει η εφημερίδα Πελοπόννησος, δείγματα οστών και βιολογικού υλικού από τις νεκροψίες αυτές στηβάζονται πλέον στην τοπική ιατροδικαστική υπηρεσία της Πάτρας. Άγνωστο παραμένει για το πόσο καιρό θα κάνουν οι ανοιχτές υποθέσεις να κλείσουν. Οι πιο δυσίωνες προβλέψεις βέβαια μιλούν για δεκαετία πλέον. Από την 1η Σεπτεμβρίου, να πούμε, του 22, πέρυσι δηλαδή, σταμάτησαν να αποστέλλονται τα δείγματα. Ενώ και από τις 18 Οκτωβρίου του περασμένου μήνα, δηλαδή του 23, υπάρχει πλέον και μπλόκο για τις τοξικολογικές εξετάσεις. Σε εκκρεμότητα, να πούμε ότι είναι περίπου 55 υποθέσεις για ιστοπαθολογικές εξετάσεις, ενώ 50 από τα τέλη του τέλου μήνα είναι περιπτώσεις οι οποίες τελούν σε αναμονή για τοξικολογική εξέταση. Μάλιστα. Απίστευτα. Ναι. Τεράστια προβλήματα. Έτσι, ρεζιλίκια. Ρεζιλίκια. Να μην πω καμιά άλλη φράση. Που φτάσει. Πάμε τώρα να δούμε τι έχει γίνει στο εφετείο, αν έχουμε κάποια εξέλιξη στο εφετείο του Στάθη Παναγιωτόπουλου για την υπόθεση του εκδικητικού πορνό. Θυμόμαστε ότι έβγαζε στο διαδίκτυο τις προσωπικές του στιγμές με νεαρές γυναίκες. Υπήρχε καταγγελία από μία συγκεκριμένη. Και μετά ακολουθήσαν κι άλλες. Είναι 3-4 οι καταγγελίες. Τώρα μιλάμε για την 31χρονη. Να πούμε λοιπόν ότι σήμερα πέρασε την πόρτα του εφετείου ο Στάθης Παναγιωτόπουλος. Αρχικά είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάξης 5 ετών με τριετή αναστολή και πρόστιμο 10.000 ευρώ. Ήταν πλημεληματική η πράξη. Έπειτα όμως από έφεση που άσκησε ο εισαγγελέας, για να μην είναι πλημέλημα αλλά να γίνει κακούργημα, και στη συνέχεια είχε ασκήσει και έφεση και ο ίδιος ο κύριος Παναγιωτόπουλος για την απόφαση που τον έχει καταδικάσει σε 5 χρόνια με τριετή αναστολή. Σήμερα λοιπόν γίνεται το εφετείο για να δούνε εάν θα γίνει δεκτή η πρόταση του εισαγγελέα και από πλημέλημα θα γίνει κακούργημα και φυσικά αν θα γίνει δεκτή η έφεση που έκανε ο ίδιος για να αθώθει. Για να ακούσουμε τη δικηγόρο. Είναι η δικηγόρος συνήγορος της κοπέλας, της 31χρονης. Ναι. Για να ακούσουμε. Η δίκη σε δεύτερο βαθμό, αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει, γιατί έχουμε σκεφτεί δύο διαφορετικές υφέσεις. Η μία επί της ουσίας θα αποκλείσει την άλλη, αναλόγως ποια θα γίνει δεκτή από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο, και αναμένουμε την κρίση του δικαστήριου ως προς το χαρακτηρισμό της υπόθεσης. Λίγο αυτό σας παρακαλώ για τις υφέσεις. Ναι. Κατά την κρίση μας, και είχαμε υποβάλει και σχετική αίτηση στον αρμόδιο εισαγγελέα, θεωρούμε ότι το πρωτόδικο δικαστήριο δίκασε και ήταν αναρμόδιο να δικάσει λόγω της φύσης της πράξης από πλημμυρηματική κατά την ευθύ μας κρίση σε κακουργηματική.
Υπουργού. Αυτό συνιστά την αρμοδιότητα άλλου δικαστηρίου, του Μελίου Σχετικού Υπουργημάτων. Συνεπώς, εμείς κάναμε όλες τις νόμιμες ενέργειες που μπορούσαμε ως παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας και εφ' εξής αναμένουμε από το δεύτερο βάθμιο δικαστήριο να δούμε πώς θα αποφανθεί περί αυτού. Αν κριθεί, είναι κακογεννατικής μορφής. Αυτά λοιπόν λέει η δικηγόρος της κοπέλας, η οποία έπεσε θύμα του Στάθη Παναγιωτόπου. Πάμε παρακάτω, πάμε σε σένα, Χαρά Λεμονή. Για πες μας, Χαρά Λεμονή. Για πες μας εδώ. Έχουμε ενδοκαναλιακή μάχη μεταξύ πάλι Γιώργου Λιάκα και Αντώνη Κανάκη στον Αντένα. Ναι, ναι, είναι ένα νέο θέμα που προκύπτει στην σχέση του Γιώργου Λιάκα με τον Αντένα. Και μάλιστα δεν αποκλείεται να οδηγηθεί και σε θερμό επεισόδιο λόγω Κανάκη. Βέβαια, είναι γνωστό ότι ο παρουσιαστής και ο Κανάκης δεν τρέφουν και τα καλύτερα αισθήματα ο ένας για τον άλλον. Στο καινούριο λοιπόν τρέιλερ των Ράδιο Αρβίλα, που παίζει σχεδόν σε κάθε διάλειμμα στο πρόγραμμα του Αντένα, πρωταγωνιστεί η Κατερίνα Καινούριου στο πλαίσιο ενός σατυρικού βίντεο. Ο Γιώργος Λιάγκας έχει ενοχληθεί ιδιαίτερα από αυτό, με δεδομένο ότι τις τελευταίες εβδομάδες κάνει μεγάλη προσπάθεια για να πιάσει τα νούμερα της Κατερίνας Καινούργιου στο δυναμικό. Μάλιστα, ο παρουσιαστής εξέφρασε ήδη την ενόχλησή του για το συγκεκριμένο τρέιλερ της πιο πετυχημένης αυτή τη στιγμή εκπομπής του Αντένα, γιατί όπως και να το κάνουμε, η Αρβίλα είναι η πιο πετυχημένη εκπομπή του Αντένα. Και όμως δεν μπορεί να παρέμβει, γιατί στο συμβόλαιο με τον Αντένα ο κύριος Κανάκης έχει ρήτρα απόλυτης ελευθερίας περιεχομένου για τους Αρβίλα. Και αυτό ισχύει και για τα τρέιλερ της εκπομπής του. Μάλιστα. Άρα βλέπουμε ότι μέσα από τον Αντένα διαφημίζεται συνεχώς η εκπομπή της Κατερίνας Καινούριου, που είναι στον Α, ανταγωνίστρια και ανταγωνιστικό προϊόν με την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα. Ναι, βέβαια σε ένα σατυρικό βίντεο, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Η διαφήμιση γίνεται. Έτσι είναι και η αρνητική διαφήμιση είναι διαφήμιση. Γίνεται. Αυτό ακριβώς. Και εδώ λοιπόν βλέπει ο Λιάγκας ότι τον περνάει η Κατερίνα Καινούργη πολλές φορές στην τηλεθέαση. Και λέει, τι γίνεται εδώ. Μέσα στον Αντένα μου διαφημίζεται την εκπομπή της ανταγωνίστριάς μου. Αντί... Δεν μπορεί να κάνει όμως κάτι. Και μπορεί να κάνει κανένας τίποτα. Πάμε τώρα, γιατί η εγκληματικότητα καλά κρατεί. Πάμε εδώ πέρα σε ένα πάνω τζίφα. Γιατί θα δούμε ένα βίντεο ντοκουμέντο. Λίστεψαν το φαρμακείο του προεπέκτου survivor, του Σπύρου Μαρτίκα, στο Κερατσίνι. Έτσι. Σε ένα κεντρικό σημείο το περίπτερο, όπου θα δείτε σκηνές και στιγμές απίστευτες που έζησε η υπάλληλος φαρμακείου από έναν κουκουλοφόρο. Η οποία είχε κότσια, βέβαια κακώς έπραξε, αλλά είχε κότσια γιατί προσπάθησε να σταματήσει το ληστή, το οποίο βούτυξε τελικά, κατάφερε να πάρει 250 ευρώ από το ταμείο. Πάμε να δούμε το βίντεο του κουμάντο. Λοιπόν... Βλέπετε εδώ τον ληστή να έχει μπει μέσα με την κουκούλα, η κοπέλα να προσπαθεί να τον ευδιώξει, να τον αποθήσει, σοκαρισμένη, ειδοποιεί εδώ την αστυνομία. Βλέπετε εδώ πέρα το τι ακριβώς γίνεται. Λάθος κίνηση να πούμε. Αλλά εδώ βλέπετε εδώ που την επίθεση που της έκανε. Ένα μαχαίρι να έχει στην τσέπη του ή στο χέρι του. Μπορεί και να βλέπετε. Είχε. Ναι. Δεν το ξέρουμε εδώ. Βλέπουμε τη γροθιά του είναι σφιχτή. Προσπαθεί η κοπέλα να τον αποθήσει, να τον ευδιώξει για να υπερασπιστεί την επιχείρηση στην οποία εργάζεται. Έτσι. Πάμε να ακούσουμε τον Σπύρο Μαρτίκα, ιδιοκτήτης του συγκεκριμένου φαρμακείου. Συνέβη, αυτή είναι η φιγούρα που έχει ρημάξει στις γειτονίες του Κερατσινίου, αυτή που είδατε στο βίντεο. Αν το έχει ξανακάνει δηλαδή και σε συναδέλφους σας λέτε. Όταν είδα το βίντεο αγχώθηκα πάρα πολύ με την Ιωάννα που έχουμε εκεί, η οποία είναι ένα τρομερό κορίτσι και ήταν λάθος όλος αυτός ο χειρισμός, διότι δεν έπρεπε να τον αντιμετωπίσει, έπρεπε να απομακρυνθεί και να του πει πάρε ότι υπάρχει εκεί πέρα και φύγε. Έπρεπε να απομακρυνθεί, γιατί δεν ξέρεις, όταν έρθει αντιμέτωπος, δεν ξέρεις τι μπορεί να κρατάει ο άλλος και τι πρόθεση μπορεί να έχει. Ναι. Πολύ σωστά. Αγχώθηκε η κοπέλα, όντως αντέδρασε λάθος, αλλά απ' την άλλη... Ήθελε να υπερασπιστεί το χώρο της, ήθελε να ήθελε να υπερασπιστεί προς τιμήν της, είχε πολλά κότσια η Ιωάννα μου για να αντιμετωπίσει έτσι όπως το βλέπουμε στο βίντεο. Αλλά ήταν λάθος αυτό.
Από εκεί και πέρα, ο άνθρωπος ο οποίος, όπως είπατε, είδατε το βίντεο, αγχωθήκατε πρώτον για την υπαλληλό σας, μετά αναγνωρίσατε ότι είναι κάποιος ο οποίος έχει ρημάξει εκεί πέρα και άλλα φαρμακεία. Αυτή είναι φαρμακεία. Η φιγούρα μετά από το αστυνομικό τμήμα που πήγαμε, αυτή είναι η φιγούρα που ρημάζει τις γειτονιές του Κερατσινίου. Έχει ξανασυμβεί στο φαρμακείο σας, κύριε Μαρτίκα? Ορίστε. Έχει ξανασυμβεί στο φαρμακείο σας? Αν έχει ξανασυμβεί στο φαρμακείο σας. Στο φαρμακείο, όχι, δεν έχει ξανασυμβεί. Δεν έχει ξανασυμβεί. Ήξερα ακριβώς πώς να κινηθεί. Προφανώς έχει μπει σαν πελάτης για να δει που είναι το ταμείο, να δει πώς θα κινηθεί. Τσέκαρε την περιοχή. Είχε μια συνεχόμενη ροή εχθές το βράδυ στις 7 που συνέβη από κόσμο στο φαρμακείο. Έτσι. Μια συνεχόμενη ροή. Σε ένα κενό βρήκε την ευκαιρία και έγινε αυτό που βλέπετε. Αυτά συμβαίνουν δυστυχώς σε κάθε γειτονιά της Αττικής και σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Αυτές οι εικόνες, τρόμο. Δεν υπάρχει προστασία του πολίτη. Το Κερατσίνι δεν έχει γίνει Μπρούκλιν πια. Είναι μια πραγματικότητα. Σε ολόκληρη τη χώρα, δυστυχώς, κύριε Τζίφα, συμβαίνουν αυτά. Σε ολόκληρη τη χώρα. Δεν υπάρχει προστασία. Οι πολίτες νιώθουν να βρίσκονται στο έλεος του Θεού. Δεν υπάρχουν αστυνομικοί να μπορέσουν να βρίσκονται σε περιπολίες σε κάθε περιοχή. Μετά από κάποια ώρα είναι δυσέβρετη η αστυνομία. Δεν υπάρχουν. Έπρεπε να υπάρχουν κι άλλοι άνδρες αστυνομίας. Δεν υπάρχει νόμος και τάξη στη χώρα. Γιατί αν τον συλλάβουν το συγκεκριμένο οι αστυνομικοί αύριο, μετά από μερικές ώρες θα είναι ελεύθερος έξω. Γιατί έτσι είναι οι νόμοι. Έξω. Μου έλεγε αστυνομικός στην Ανατολική Αττική. Έχουμε πιάσει, μου λέει, έναν 116 φορές. 116 φορές που έχουν κάνει συλλήψη τα τελευταία χρόνια. Τον συλλαμβάνουμε. Τον πιάνουμε για μικροκλοπές. Μπαίνει. Βγαίνει. Πάνε στο αυτόφορο. Περνάει. Αφού πρέπει να είναι πάνω από 120.000 από εισαγγελία ανακριτές από που περνάει, ελεύθερος. Ελεύθερος. 116 φορές. Τι να κάνουμε άλλο, λέει. Το πιάνουμε. Και εκεί λοιπόν έρχεται και η απογοήτευση του αστυνομικού που σου λέει κάτσε. Τι κάνω. Κινδυνεύει η ίδια μου η ζωή. Όταν έχουμε αντιμέτωπος με αυτόν. Και μετά τον αφήνουν έξω. Και ξανά το ίδιο. Και ξανά το ίδιο. Αφού ξέρουν όταν γίνεται λέει, μια ληστεία στην περιοχή, ο πρώτος ύποπτος ποιος είναι. Και είναι ελεύθεροι. Και είναι ελεύθεροι. Πάμε λίγο. Πάμε λοιπόν λίγο. Πάμε λίγο να διασκεδάσουμε λίγο. Πάμε λίγο να αλλάξουμε κλίμα. Πάμε να περάσουμε όμορφα και καλά. Πάμε λοιπόν γιατί για πρώτη φορά ήρθαν τα μπουζούκια με τα φαγητού. Ναι, κυρίες και κύριοι. Μπουζούκια και φαγητό μαζί. Εδώ. Μόνο στο Vegas Live Stage σε ολόκληρη τη χώρα. Για μπουζούκια με ονόματα. Θέμης Αδαμαντίδης, Κατερίνα Στανίση. Γιάννης Καψάλης, με φαγητό. Πάμε λοιπόν να περάσουμε καλά κάθε Παρασκευή και Σάββατο στο Vegas Live Stage. Ήρθαν τα μπουζούκια με φαγητό. Εσύ θα λυπείς. Vegas Live Stage. Παρασκευή και Σάββατο με ένα πλούσιο μουσικό πρόγραμμα από μεγάλα ονόματα. Θέμης Αδαμαντίδης. Στην καρδιά, σαν το αίμα που κύλησε βαθιά σαν μαχαίρια. Κατερίνα Στανίση. Γιάννης Καψάλη. Όλοι πάνω θα κάνω απόψε πανικό. Vegas Live Stage. Κοντά σας με ένα δυνατό πρόγραμμα και πολλές εκπλήξεις. Πέτρου Ραλή 29 και Κρήτης 1 Ταύρος. Τηλέφωνα ρεζερβέ 2122 145050. Vegas Live Stage. Σας περιμένει δυνατά. Ήρθαν τα μπουζούκια με φαγητό. Εσύ θα λυπείς. Vegas Live Stage. Παρασκευή και Σάββατο με ένα πλούσιο μουσικό πρόγραμμα από μεγάλα ονόματα. Θέμης Αδαμαντίδης. Στην καρδιά, σαν το αίμα που κύλησε βαθιά σαν μαχαίρια. Κατερίνα Στανίση. Σ' έχω κάνει Θεό, μια φορά να σε δω, να σου πω σ' αγαπώ, γύρνα πίσω. Γιάννης Καψάλη. Όλοι πάνω θα κάνω απόψε πανικό.
Vegas Live Stage. Κοντά σας με ένα δυνατό πρόγραμμα και πολλές εκπλήξεις. Πέτρου Ραλή 29 και Κρήτης 1 Ταύρος. Τηλέφωνα ρεζερβέ 21-22 14-50-50. Vegas Live Stage. Σας περιμένει δυνατά. Ήρθαν τα μπουζού. Έτσι να περάσουμε τουλάχιστον καλά, να διασκεδάσουμε, γιατί θέλει ο κόσμος να ξεσπάσει λίγο με όλα αυτά που γίνονται, με όλη αυτή την ακρίβεια, με όλα αυτά, τουλάχιστον να πάμε να περάσουμε καλά. Πάμε τώρα. Πάμε τώρα να δούμε εδώ, γιατί έχει γίνει ο κακός χαμός, κυρία Λούρου μου. Τι έχουμε? Να ξεκινήσουμε. Ακρίβεια, ακρίβεια λοιπόν. 14,1% αυξήθηκε το ελαιόλαδο μέσα σε ένα μήνα. Πόσο? 14,1% έχει και όλο το ρεπορτάζ ο συνάδελφος ο Σπύρος ο Μαύρης. Για πες μου, Σπύρο. Σε ένα μήνα. Γιατί, σε ένα μήνα μέσα, ναι. Για πες μου, σε παρακαλώ. Ας τα πάρουμε από την αρχή. Τον περασμένο μήνα, λοιπόν, το Σεπτέμβριο, ο πληθωρισμός ήταν στο 1,6. Με τούτα και με εκείνα τον Οκτώβριο, 3,4. Φανταστείτε αύξηση μόνο από αυτό που σας λέω. Είναι η κατάσταση που λέμε για τα τρόφιμα, είναι και τα πρόστιμα που μπήκαν καθυστερημένα και τι πρόστιμα ήταν και αυτά τώρα από την κυβέρνηση. Τέλος πάντων, ας μην το αναλύσω παραπάνω. Ελαιόλαδο, ο πρωταγωνιστής. 26% αύξηση από πέρυσι, 14% μέσα σε ένα μήνα από το Σεπτέμβρη στον Οκτώβρη. Πετρέλαιο θέρμανσης, 12,7% αύξηση μέσα σε ένα μήνα. Θέλετε να προχωρήσω και παρακάτω? Έχουμε, για πες άλλο. Μας. Έχουμε και τα λαχανικά, 12,3% αύξηση. Έχουμε τα κρέατα με 8,3%, τα φρούτα με 8%. Όλα αυτά μέσα σε ένα μήνα μιλάμε για αυξήσεις τρελές. Και έχουμε και ένα, ας το πούμε, παράδειγμα, το οποίο είναι το παράδοξο που λένε του πορτοκαλιού. Και τι εννοούμε με αυτό? Ας πάρουμε ένα παράδειγμα, την ποικιλία ναβαλίνα στα πορτοκάλια, η οποία φεύγει από τον παραγωγό 26 λεπτά. Και στον καταναλωτή πόσο φτάνει, παρακαλώ? Από 1,2 ευρώ η χαμηλότερη τιμή μπορεί να φτάσει και μέχρι 1,8 στο μανάβικο. Να καλησπέρισουμε τον κύριο Λιχουρίτη, τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Καταναλωτών. Τα ακούτε, τα βλέπετε, τα ζείτε, κύριε Λιχουρίτη, και έχουν και χειρότερα. Εγώ καταρχάς θα πω καλησπέρα και χρόνια πολλά. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Πολύχρονος. Σε ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Πάμε τώρα στα καθημάς. Για πάμε να δούμε. Γεγονός είναι ότι η ακρίβεια δεν είναι σημερινό φαινόμενο, έρχεται από χθες, είναι σήμερα και θα συνεχίσει και αύριο. Και δεν με εκπλήσει αυτές οι πληθωριστικές τάσεις που είπαν οι συνάδελφοί σας, γιατί αυτό αναδεικνύεται και η κυρία Λούρου, που είπε ότι το λάδι τρέχει σε ένα μήνα με 14%. Εγώ εκείνο το οποίο θα πω, κύριε Καμπούρη, είναι ότι το λάδι πριν τον Αύγουστο είχε 8,90, 9,30 και τώρα έχει φτάσει στα 14,58, 14,90. Ναι. Και θα συνεχιστεί η ανωδική του πορεία, με αποτέλεσμα το λάδι θα το πούμε λαδάκι, δεν θα ρίχνουμε λάδι στο φαγητό, αλλά θα ψεκάζουμε ως άρωμα το φαγητό, γιατί θα γίνει πανάκριβο, και όταν θα μπει το καινούριο λάδι φθηνής εσοδείας μέσα στο παιχνίδι της αγοράς, θα ξεπεράσει τα 20 ευρώ. Αυτές είναι οι δικές μου προβλέψεις. Παναγία μου. Και συνήθως δεν έχω πέσει ποτέ μου έξω τις προβλέψεις, γιατί όταν είσαι μέσα στην αγορά, αντιλαμβάνεσαι, βλέπεις και αφουγκράζεσαι το πού πηγαίνει η αγορά. Κύριε Λεχουρίτη, όμως είναι δυνατόν... Είναι δυνατόν, ας πούμε, εδώ πέρα το λάδι να έχει 20 ευρώ το μπουκάλι και να το βλέπουμε σε άλλες χώρες, όπως είναι η Βουλγαρία, η Ελβετία, να έχει 4 ευρώ το λίτρο, ας πούμε, και 8. Εκεί είναι που τρελαίνεσαι. Και είναι ελληνικό λάδι. Είναι ελληνικό, ναι. Και είναι ελληνικό λάδι. Μα είναι γεγονός. Το είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Δεν θα επιτρέψουμε την Ελλάδα να την κάνετε μπανανία. Αυτό δεν είπε ο Πρωθυπουργός. Την μπανανία, την κάναμε την μπανανία. Αλλά... Πάμε να δούμε τη σύγκριση. Ναι. Πάμε να δούμε τη σύγκριση, λοιπόν. Ελβετία-Ελλάδα. Για πάμε να δούμε. Βάλτε φουλ την εικόνα, βγάλτε την κόκκινη φάσα λίγο. Την κόκκινη βάλε, έχουμε και λέμε. 10,45 στην Ελβετία. Και το ανάλογο. 13,98 στην Ελλάδα. Την ίδια ημερομηνία η φωτογραφία. 10,14. Ελβετία-Ελλάδα. 10,45 στην Ελβετία. 14 ευρώ στην Ελλάδα. Ξεφύγαμε. Τα βλέπετε. Το συγκεκριμένο λάδι έχει ξεφύγει από τα 14 και μισό.
έχει πάει σε άλλα επίπεδα. Αυτά ήταν πριν μία εβδομάδα οι φωτογραφίες. Έχει αυξηθεί κι άλλο η τιμή του. Όμως, παρόλα αυτά, επευλήθηκαν δύο μεγάλα πρόστιμα σε δύο πολυεθνικές εταιρείες. Εμείς με αφορμή αυτά τα πρόστιμα, ναι, ξεκινήσαμε από χτες, κύριε Καμπούρη, ναι, και αγαπητοί συνομιλητές, τον μποϊκοτάζ των προϊόντων εναντίον αυτών των δύο εταιρεών. Θεωρώντας και πιστεύοντας ότι πρέπει να πέσουν οι τιμές σε τιμές Γερμανίας και όχι σε τιμές Ελλάδας. Να σας πω ποια είναι η λύση, κύριε Λεχουρίτη, δυστυχώς. Να μαυρίσουμε αυτούς τους πολιτικούς οι οποίοι έφεραν στο χείλος της καταστροφής την κατάσταση όλη αυτή. Και δεν αλλά δεν μαυρίστηκαν. Αλλά δεν μαυρίστηκαν. Αυτό το ζήτημα. Δεν μαυρίστηκαν. Εσείς θέλετε να μαυριστούν οι πολιτικοί, δεν αλλά δεν μαύρισε ο ελληνικός λαός. Δεν μαύρισε ο ελληνικός λαός, θα πρέπει εμείς να στείλουμε μήνυμα στην αγορά ότι μποϊκοτάρετε τα προϊόντα αυτών των δύο πολυεθνικών εταιριών. Εμείς ξεκινήσαμε τον μποϊκοτάζ χτες και θα τελειώσει 19 του μηνός Νοεμβρίου. Αν οι εταιρείες δεν ξεκινήσουν να ρίχνουν τις τιμές, τον μποϊκοτάζ θα συνεχιστεί μέχρι που να αντιληφθεί η αγορά ότι ο κυρίαρχος στην αγορά δεν είναι οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες, ο κυρίαρχος είναι οι καταναλωτές. Η δύναμη της αγοράς είναι ο καταναλωτής. Μάλιστα. Καλή συνέχεια λοιπόν. Ελπίζουμε να έχει αποτέλεσμα αυτή η προσπάθεια η οποία γίνεται από εσάς. Το μποϊκοτάζ είναι εναντίον των εταιριών Unilever, Procter και Gable. Και θα έχει αποτέλεσμα, κύριε Καμπούρη, διότι δεν μπορεί να πληρώνεις το ίδιο προϊόν στην Γερμανία 5 ευρώ και στην Ελλάδα 15 ευρώ. Βέβαια, δεν γίνεται πλέον. Που ξέρουν στο εξωτερικό. Ποια είναι τα προϊόντα της Unilever. Δεν τα ξέρουν όλοι πάντως. Και δεν τα ξέρουν όλοι, αλλά εμείς απαγορεύεται εκ του νόμου, εάν δεν τα ανακοινώσει το ίδιο το Υπουργείο, ποια είναι τα προϊόντα. Μάλιστα. Και γι' αυτό το λόγο λέμε εναντίον των προϊόντων των δύο εταιριών. Πάμε να μάθουμε κιόλας επί ευκαιρίας πότε θα πάρουν τις συντάξεις του Δεκεμβρίου οι συνταξιούχοι. Γιατί περιμένουν όλοι με ένα ημερολόγιο στο χέρι πότε θα φτάσει η μέρα και η ημερομηνία που θα πληρωθούν. Πότε πληρώνονται λοιπόν οι συντάξεις του Δεκεμβρίου? Δευτέρα 27 Νοεμβρίου, Φίλιππε, θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα πρώην ταμεία μη μισθωτών, ΟΑΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑ. Δευτέρα και λοιπόν, τη Δευτέρα 27 ναι. Νοεμβρίου θα πάρετε τη σύνταξη του Δεκεμβρίου. Ναι. Και στις και 27 Δεκεμβρίου θα έχουμε να φάμε. Και περίμενε οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά. 29 Νοεμβρίου, ημέρα Τετάρτη, θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μισθωτών ή ΚΑΙΤΑΜ τραπεζών ΟΤΕ, ΔΕΗ και λοιπόν εντασσόμενων όπως και ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΤΑΠ ΜΟΜΟΕ, όπως και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου. Με λίγα λόγια, δύο ημερομηνίες θα έχουμε στο μυαλό μας, 27 Νοεμβρίου και 29. Εδώ λοιπόν να πούμε ότι το πορτοφόλι και η τσέπη αδειάζει πολύ γρήγορα. Τι θα κάνουν οι συνταξιούχοι προς τα μέσα και προς το τέλος Δεκεμβρίου? Δεν θα τους έχει μείνει ούτε σέντς. Για ποιο λόγο αυτές οι κυβερνήσεις οι τελευταίες δεν επαναφέρανε το δώρο Χριστουγέννων στους συνταξιούχους? Για ποιο λόγο, δεν έχουν δώσει αυτή την κλοπή που έκαναν οι κυβερνήσεις από τους συνταξιούχους να πούνε πάρτε το δώρο Χριστουγέννων, τόσα χρόνια το παίρνετε και το πληρώνατε. Δεν κάνανε δώρο οι κυβερνήσεις το δώρο Χριστουγέννων. Το έχουν πληρώσει οι συνταξιούχοι από τους φόρους και τις εισφορές. Για ποιο λόγο? Εδώ λοιπόν σηκώνουμε και αυτή τη σημαία μέσα στην εκπομπή μας ότι οι συνταξιούχοι θα πρέπει να παίρνουν επιτέλους το δώρο Χριστουγέννων. Το δικαιούνται. Τους έκλεψαν μόνο και τι να πάρουν τα απαιτούμενα χρήματα στις συντάξεις που τους έκλεψαν. Σας έχουν κλέψει κύριοι συνταξιούχοι τα λεφτά σας. Δικά σας ήταν τα λεφτά. Τα πληρώνατε όλα αυτά τα χρόνια που εργαζόσασταν και δουλεύατε. Σας τα έκλεψαν. Είναι κλέφτες. Είναι απατεώνες. Σας έφαγαν αυτά τα οποία με κόπο δίνατε για να έχετε καλά γυρατιά. Σας τα έφαγαν. Σας τα έκλεψαν. Ξεσηκωθείτε. Και εμείς δίπλα σας. Κύριε Χουρίτη, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Είναι αδιανόητο. Τους λίστεψαν, σας λίστεψαν τα λεφτά σας.
Τα πληρώνατε. Επιστροφή λοιπόν του δώρου. Και να σας δώσουν πίσω τα κλεμμένα, τα που σας έφαγαν. Και θα κάνουμε μεγάλη εξαρτία μέσα στην εκπομπή μας. Για τον συνταξιούχο που υποφέρει. Δεν έχει ούτε στον γονάκι του. Τα δικαιούσαστε, είναι δικά σας χρήματα. Αν λέγατε στον Πρωθυπουργό και στους υπουργούς και στους 300 βουλευτές ότι θα πάρουν τα μισά λεφτά από ό,τι παίρνουνε, θα έχει γίνει παράσταση που είχαν βγάλει τα τάγκ έξω. Πού να πεις στον υπουργό ή στον βουλευτή, θα παίρνει το 1/3 των χρημάτων. Θα κλείναν τη βουλή από μόνοι τους. Θα τους έβλεπες να χοροπηδάνε πάνω στα έδρανα, σαν λυσσασμένοι. Θα κάναν κατάληψη στη βουλή οι ίδιοι. Τι μου λέτε τώρα. Τα δικαιούσαστε, κύριε συνταξιούχε. Έτσι. Τα χρηματάκια σας, ο κόπος σας, ο ιδρώτας σας. Και θα παλέψουμε μαζί γι' αυτό, να το θυμόσαστε. Και να πούμε κάτι άλλο, Φίλιππε, που αφορά τους συνταξιούχους και είναι σημαντικό, ότι με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, από το νέο χρόνο, ότι στους συνταξιούχους που εργάζονται, διότι έχει πενταπλασιαστεί ο αριθμός των εργαζομένων συνταξιούχων, σε αυτούς λοιπόν που εργάζονται θα κρατείται ένας πόρος 10% μη ανταποδοτικός υπέρ του ΕΦΚΑ στα εισοδήματα που έχουν από τη δουλειά τους. Μην χάσουν, ε. Και εκεί να πάρουν. Το 10% εκεί θέλουν να το πάρουν. Θέλουν να τα πάρουν όλα. Ως εδώ. Θα μας βρουν οι κύριοι που κυβερνούν και οι κύριοι που συγκυβερνούν και οι κύριοι οι οποίοι κάτω στραβά μάτια σε όλα αυτά απέναντί τους. Θυμηθείτε το. Εδώ είμαστε και εδώ θα τα λέμε. Μένουμε εδώ. Πάμε, πάμε να αλλάξουμε κλίμα, πάμε να δώσουμε ένα αγαπημένο προϊόν επίσης για όλους εσάς. Το Slim Body Booster είναι εδώ, μόνο με 24,90 στο 211.600. Ένα προϊόν το οποίο τι κάνει, κυρία Λούρου? Μας βοηθάει πάρα πολύ να συσφίξουμε το σώμα μας, να μην έχουμε προβλήματα με κυταρίτιδα. Κατάλληλο όμως και για άντρες, γιατί όπως είπαμε κάνει και σύσφιξη. Μία φορά την ημέρα αν δεν είναι πολύ εκτεταμένο το πρόβλημα, δύο αν είναι μεγαλύτερο και μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα έχουμε τα αποτελέσματα που επιθυμούμε χωρίς κόπο. 211 λοιπόν 1600, μόνο με 24,90. Το Slim Body Booster, λιποδιαλυτικό booster σώματος με πλούσια εκχυλίσματα βοτάνων που βοηθάνε στη μείωση της κυταρίτιδας και προσφέρουν στην επιδερμίδα του σώματος πιο λεία υφή αλλά και όψη. Εφαρμόζεται σε όλο το σώμα αλλά κυρίως στα σημεία που υπάρχει συσσωρευμένη κυταρίτιδα. Slim Body Booster της Queen. Τοποθετήστε μία φορά την ημέρα και σε πιο προχωρημένες καταστάσεις και δύο φορές. Slim Body Booster. Εξαιρετικά αποτελέσματα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Slim Body Booster. Σφίγγει και λιένει την επιφάνεια του σώματος άμεσα. Χωρίς τίποτα πια να σας ενοχλεί. Τηλεφωνήστε τώρα στο 211-1600 και ζητήστε να σας ταλεί αμέσως το Slim Body Booster. Slim Body Booster. Με αλόι, γκουαρανά, πράσινο τσάι, εκχύλισμα κισού, εθέρια έλαια πορτοκαλιού, σαντέλα ασιάτικα, υδρολυμένο κολαγόνο, αλαντοίνι, υαλουρονικό, μενθόλι, κάμφορα, τζίγκο μπιλόμπα, εκχύλισμα καφεΐνης, αρπαγόφυτο, εχινάκια, άρνικα. Για τις γυναίκες που αντιστέκονται ακόμα και στη σωματική άσκηση και θέλουν στοχευμένη δράση ενάντια στη συσσόρευση του λίπους και την χαλάρωση στην περιοχή της κοιλιάς, των γλουτών και των μυρών. Το Body Slim Booster ενυδατώνει το δέρμα και βελτιώνει την υφή του δέρματος. Ελαφρύ και κρεμώδες, με λεπτό άρωμα, απορροφάται γρήγορα και είναι ιδανικό για καθημερινή ενυδάτωση. Αντιμετωπίζει τη χαλάρωση του δέρματος, επανορθώνει και σμιλεύει τη σιλουέτα. Είναι κατάλληλη για χρήση σε όλο το σώμα, κάνοντας μασάζ με ανωδικές κινήσεις. Εστιάστε ιδιαίτερα σε προβληματικές περιοχές όπως η μυρή, το στομάχι και η γοφή. Βοηθάει στην καταπολέμηση του συσσωρευμένου τοπικού πάχους. Ενεργοποιεί την μικροκυκλοφορία. Βοηθάει την λιποδιάλυση και συμβάλλει στην αποσυμφόρηση των περιττών υγρών. Slim Body Booster. Εξαιρετικά αποτελέσματα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Slim Body Booster. Σφίγγει και λιένει την επιφάνεια του σώματος
άμεσα. Τηλεφωνήστε τώρα στο 211-1600 και ζητήστε να σας ταλεί αμέσως το Slim Body Booster. Το Body Slim Booster σχεδιάστηκε για να παρέχει ολοκληρωμένη δράση που συγχρονίζεται στους στόχους σας για φυσική κατάσταση και υγιεινό τρόπο ζωής. Με δροσερή και ευχάριστη υφή, η κρέμα αδυνατίσματος εφαρμόζεται πρωί και βράδυ, πιώνοντας αισθητά το τοπικό πάχος, με κυκλικές κινήσεις στους μυρούς, στους γλουτούς, στην κοιλιακή χώρα και τους γοφούς και κάνετε μασάζ μέχρι να απορροφηθεί πλήρως. Κρέμα εντατικής φροντίδας για την αντιμετώπιση της κυταρίτιδας και του τοπικού πάχους. Διεγείρει τη διαδικασία της λιπόλυσης και συμβάλλει στη σμήλευση του σώματος. Slim Body Booster. Εξαιρετικά αποτελέσματα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Slim Body Booster. Σφίγγει και λιένει την επιφάνεια του σώματος άμεσα. Τηλεφωνήστε τώρα στο 211-1600 και ζητήστε να σας ταλεί αμέσως το Slim Body Booster.